κλείσουμε κάπου εδώ την επικαιρότητα και δεν ξέρω αν έχουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη μαζί μας, να τον καλησπερίσουμε και να πάμε σε αυτό που προαναγγείλαμε στην έναρξη εκπομπής για το τι αλλάζει, έρχονται τα πάνω κάτω έτσι στην διαχείριση, στην αξιοποίηση των παραλίων. Κύριε Μαλανδράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, εδώ από τον Πλατανιά. Καταρχήν, καλή χρονιά σε όλους. Πάνω απ' όλα υγεία και όμορφες στιγμές. Και σε εσάς, καλές ειδήσεις, προκειμένου να φέρουμε και ένα θετικό μήνυμα στους συμπολίτες μας. Να είστε καλά. Να, μια θετική είδηση είναι το πόσο όμορφος είναι ο Πλατανιάς και σήμερα. Οπότε, θα ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Δήμαρχε. Αυτό οφείλεται, κυρία Καριωτάκη, γιατί ο Δήμος Πλατανιά δεν είναι μόνο ένας τουριστικός δήμος με μια παραλιακή ζώνη, η οποία είναι το λιγότερο 22 χιλιόμετρα στον κόλπο των Χανίων, σύν το ακαρτήριο της Πάθας, αλλά είναι ένας δήμος ο οποίος εκτείνεται μέχρι το Ροπίδιο του Μαλού και το Φαράκι της Σαμαριάς, με 128 χωριά, στις 51 κοινότητες που τον συναποτελούν, που έχει πάρα πολλά σημεία επισκέψιμα, είτε είναι μνημεία, είτε είναι μονοπάτια, είναι φυσιολογικές διαδρομές και φυσικά το Ροπίδιο του Μαλού, που ήδη το πρώτο χιόνι στο προηγούμενο διάστημα έχει πέσει στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, Δήμαρχε, να πάμε τώρα και σε αυτό που λέγαμε. Τι αλλάζει στις παραλίες, τι γίνεται? Καταρχήν να σας πω ότι τι αλλάζει στις παραλίες, να κουβεντιάσουμε μάλλον τι σχεδιάζεται να αλλάξει. Τι σχεδιάζεται, ναι, σωστά. Το σχέδιο νόμου που από ό,τι γνωρίζω μπαίνει στη διαβούλευση. Αλλά τι άλλαξε όμως, τελευταία μέρα του χρόνου στα τέλη παρεπιδημούντων. Ναι, βέβαια. Ναι, θα το συζητήσουμε. Εννοείται. Στα τέλη παρεπιδημούντων έγινε συνέτερο στο ελληνικό κράτος. Είναι λίγο στα εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και τα βόδια, μου φαίνεται. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε ένα 2% μέχρι το 2008. Εγώ είμαι δήμαρχος από το 2010 συνεχόμενα μέχρι σήμερα. Είχαμε 0,5 επί των ακαθαρίστων εσόδων ως τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο με την υποχρέωση πλέον να εισπράτεται από την οικία ΔΟΗ και να αποδίδεται στον οικείο Δήμο, το ελληνικό κράτος μέσω της ΔΟΗ παίρνει το 20%. Προσδιορίσε μόνο την προμήθεια, προσδιορίσε μόνο τη διαδικασία και σε ένα από τα ελάχιστα θεσμοθετημένα έσοδα των Δήμων, το λεγόμενο τέλος παρεπιδημούντων, έγινε και αυτός συνειδιοκτήτης κατά μία έννοια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δηλαδή έχουν το καρπούζι, έχουν το μαχαίρι, αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Κάπως έτσι, δηλαδή, Δήμαρχε. Κάπως έτσι είναι. Δεν είναι κάπως... Ακριβώς έτσι είναι η ακρίβεια. Εγώ έχω αντιταχθεί, διότι είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα διάστημα όπου δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν τον επερχόμενο Μάρτιο. Αυτά θα προηγηθούν οι εκλογές της Περιφερειακής Ενώσης και για την εκλογή των εκλεκτόρων. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το εποπτεύον Υπουργείο σε εμάς, να αντιταχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θεσμοθέτησε την υποχρεωτική παρακράτηση του 20% του τέλους παρεπιδημούντων υπέρ του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, εκεί που θέλουμε να είμαστε ανταποδοτικοί για να συνεισφέρουμε σε ό,τι αφορά υποδομές που έχουμε υποχρέωση ή σε άλλα πράγματα που είναι καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός ή αναπλάσεις, αντί να παίρνουμε πόρους, από τους ενδεδειγμένους πόρους να έχουμε απώλεια. Και να θυμίσω εδώ ότι όταν εισπράττει η ΔΕΗ και κάθε φορέας παροχής ενέργειας, εναλλακτικός πάροχος, δηλαδή ρεύμα στον ιδιώτη ή στον επιχειρηματία, συνεισπράττουν τα λεγόμενα τα αποδοτικά τέλη από το λογαριασμό του ρεύματος, όπως γνωστό. Και εσείς στο λογαριασμό του σπιτιού σας πληρώνετε δημοτικά τέλη. Για την ίσπραξη των δημοτικών τελών από τον πάροχο ενέργειας, είτε είναι η ΔΕΗ είτε είναι κάποιος εναλλακτικός πάροχος, παρακρατάει η ΔΕΗ για τον κόπο της ή ο εναλλακτικός πάροχος το 2%. Το κράτος θέλει δεκαπλάσιο ποσοστό για να παρακρατήσει και να αποδώσει όταν θα αποδώσει. Αλλά είναι κάτι που δυστυχώς ψηφίστηκε. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Τουλάχιστον εμείς έχουμε κάνει ως Δήμος Πλατανιά μια συντεταγμένη αντίθεση και εξηγούμε το γιατί, σε ό,τι αφορά αυτό το θετημένο πόρο, ότι πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να παρέμβει προς το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό το πράγμα να αλλάξει. Γιατί σας μιλάω ότι ήδη έχει εφαρμοστεί. Ήδη τα πρώτα εισπραχθέντα τέλη το Γενάρη του 2024 είχαν παρακράτηση 20%. Δήμαρχε, δώστε μας ένα αριθμητικό παράδειγμα. Στα τέλη του 2022, πόσα χρήματα. Στο 1 εκατομμύριο του Πλατανιά π.χ. στα 200.000 ευρώ, λες και κάνα τρομερό ποσό το 1 εκατομμύριο, γιατί καμιά φορά νομίζουν κάποιοι ότι οι τουριστικοί δήμοι, λόγω του τουρισμού και της επισκεψιμότητας, έχουν πάρα πολύ μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό. Δεν ισχύει αυτό. Το μόνο έσοδο θεσμοθετημένο ήταν το τέλος παρεπιδημούντων. Το 0,5 επί των εισπράξεων, ακαθαρίστων εσόδων ταβερνών, εστιατορίων και ξενοδοχείων. Αυτό λοιπόν περίπου το 1 εκατομμύριο θα εισπράττει τα 200.000 το ελληνικό δημόσιο και η αεφορία. Και θα αποδίδει τα υπόλοιπα 800. Και προσέξτε, δεν λέει και αν θα τα αποδίδει και αμέσως. Γιατί μπορεί να πούμε σε μια λογική ότι σου χρωστάω και έχεις να λάβεις.
Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν είναι και πολύ παρήγορο αυτό. Καθόλου παρήγορο. Γιατί την ίδια ώρα θα πρέπει να είστε απέναντι στους πολίτες και στις υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει, πρέπει να είστε σωστός, έτσι δεν είναι, φερέγγιος. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί αυτή ούτε ο δημότης, ούτε ο επισκέπτης να μην απολαμβάνει τις υπηρεσίες που του αναλογούν, ή τα έργα τα οποία επιβάλλονται, ή η καθαριότητα η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι κάθε φορά και πιο αναβαθμισμένη. Και μιλάμε και για ανακύκλωση, μιλάμε και για λιγή στην πηγή, μιλάμε για διακριτικούς κάδους κλπ. Όλα αυτά κοστίζουν. Δεν είναι κάποια πράγματα που είναι δωρεάν. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα να διορθωθεί, προκειμένου τουλάχιστον ο πόρος που αφορά τους Δήμους, και αν μπορεί να γίνεται οίκοθεν, όπως ήταν μέχρι σήμερα, τι σημαίνει οίκοθεν, εσείς χρωστάτε, έρχεστε στο Δήμο, τακτοποιείτε τις οφειλές σας. Τώρα δεν μπορείτε δυστυχώς να έρθετε στο Δήμο να κάνετε τακτοποίηση των οφειλών σας. Θα πάτε μέσω της καθαριστικής δήλωσης, της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ, να γίνει μέσω της ΔΟΗ η ταυτότητα της οφειλής, να πληρώσετε την οικία ΔΟΗ, η οικία ΔΟΗ να εκαθαρίσει και μετά να αποδώσει στον οικείο Δήμο. Μάλιστα. Οπότε εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται να το αφήσετε έτσι, Δήμαρχε, όπως και εσείς το είπατε. Να πάμε λίγο να δούμε τώρα τι αλλάζει, τι σχεδιάζουν για τις παραλίες. Αυτό το οποίο βγαίνει από τη φιλοσοφία των νομοσχεδίων είναι το ελληνικό κράτος και καλώς, η ελληνική πολιτεία πιο σωστά, αποφάσισε ότι η κτηματική υπηρεσία που είναι βραχίωνα του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο ανήκει ως ιδιοκτησία οι ελληνικές παραλίες, θα κάνει διαγωνισμούς για τη μίσθωση και φυσικά να βρει και διάφορους τρόπους ελέγχου, προκειμένου να δει αν οι διαδικασίες και τα προσμίσθωση τμήματα πραγματικά μισθώνονται όπως πρέπει ή αν έχουμε υπερβάσεις ή αν έχουμε καταπατήσεις. Αυτό ως φιλοσοφία δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είναι κάτι σωστό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτά που έχουν δει τη δημοσιότητα μέχρι τώρα, το φως της δημοσιότητας, λέει ότι θα αφήσει το 20-60% υπέρ των οικείων Δήμων από την ίστραξη των μισθωμάτων. Το δε 40% θα πηγαίνει υπέρ της θεματικής υπηρεσίας, δηλαδή υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Και οι διαγωνισμοί που μέχρι τώρα γινόταν από τους οικείους Δήμους, και κύριος περιφέρεια ήταν οι παραλίες, με προϋποθέσεις που λίγο πολύ και σήμερα ισχύουν, δηλαδή αποστάσεις μεταξύ όμορων, παραχωρούμενων εκτάσεων ή σε σχέση από το σημείο που σκάει το κύμα κλπ. Ναι. Κλπ. Θα ελέγχονται και με ντρόουν ή από κατασταλτικούς μηχανισμούς, που εδώ να θυμίσω ότι οι Δήμοι δεν έχουν δημοτική αστυνομία. Mm-hmm. Άρα στην ουσία οι Δήμοι κατασταλτικό μηχανισμό στην ουσία δεν έχουν. Εκτός και συστήσουν τμήμα ελέγχων, δηλαδή να αποψηλώσουν μια άλλη υπηρεσία που δεν έχει οικονομική υπηρεσία καλά-καλά για να κάνει τμήμα ελέγχων. Που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο παίρνει πάνω του και τον έλεγχο και του διαγωνισμού μέσω μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπω ανακοινώθηκε από μια υπηρεσία την κτηματική που τουλάχιστον η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι δεν μπορούσε και αυτή να ανταποκριθεί. Πιθανόν λόγω υποστελέχωσης, και όταν έπρεπε να κάνει μισθωτήρα των Αιγιαλών, που έχει ένα περιθώριο η Δήμη περίπου μέχρι 30 Ιουνίου ήταν, και μέχρι 30 Ιουλίου μετά για ένα μήνα υποχρεωτικά γινόταν από την κτηματική υπηρεσία το μισθωτήριο, η κτηματική υπηρεσία ζητούσε βοήθεια από τον οικείο Δήμο, στείλτε μου ορθοφωτοχάρτες, στείλτε μου τοπογραφικά, βοηθήστε με για να μπορώ να κάνω εμπρόθεσμα την. Επειδή, Δήμαρχε, το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό που λέτε, αναρωτιόμαστε τώρα, Μέρη, είναι προφανές ότι αναρωτιόμαστε αν όντως η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου θα είναι σε θέση να φέρει πέρα σε αυτό το τόσο ακριβώς φιλόδοξο που ακούγεται. Ακριβώς. Εγώ τώρα, κύριε ακριβώς Μαλαδράκη, κύριε Δήμαρχε, να κάνω λίγο το. Θα γίνω το κακό. Όχι, όχι, θα γίνω το κακό, παιδί. Μήπως όλο αυτό είναι για να προλάβουμε τις αντιδράσεις της ξαπλώστρας, του κινήματος της ξαπλώστρας τη φετινή σεζόν και να μην έχουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ή το περσινό καλοκαίρι ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι πάρα πολύ από όλο αυτό το κίνημα. Μήπως προσπαθούμε να προλάβουμε αυτό και γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μα δεν μπορεί κανείς, κυρία Καργιωτάκη, να είναι αντίθετος στην ελεύθερη πρόσβαση των παραλίων. Και σήμερα ίσχυε ότι έπρεπε να υπάρχει το 50% ελεύθερο. Και σήμερα ίσχυε ότι πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις κενές από τη μία μισό στην άλλη. Και σήμερα ίσχυε ότι δεν έχει το ξενοδοχείο για κανένα ξενοδοχείο ιδιωτική παραλία. Δεν ανακάλυψαν την Αμερική σήμερα. Ισχύουν αυτά. Προστίθεται οι λεγόμενες απάρτες παραλίες. Όσο το αντιλαμβάνουμε, σημαίνει παραλίες στις οποίες θα υπάρχει επιχειρηματική παύλα εμπορική δραστηριότητα. Σε περιοχές Natura προφανώς, κύριε Μαλαδράκη. Όχι, σε Natura επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις άρα με μικρότερο ποσοστό. Είναι ορισμένες περιοχές όπως λέγαμε τα πάτη, τα βουνά, π.χ. τα λευκά όρη. Ναι, ναι.
Έτσι, να πούμε ότι υπάρχουν 5 παραλίες, οι οποίες παραλίες, να μην πω τώρα το όνομα κάποιες παραλίες στην περιοχή της Πλατανιά, δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη των προλοκαθισμάτων κατά οποιονδήποτε τρόπο. Ούτε στο 30% της έκτασης, ενώ στο υπόλοιπο, το γενικό, είναι το 50% της έκτασης. Και σας έχουν ζητήσει την άποψή σας για αυτές τις απάτητες. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία άποψη επί του ζητούμενου. Δεν ξέρω αν σε δεύτερο χρόνο ζητηθεί η άποψή μας ή αν θα έρθει από ένα οργανισμό που λέει το ΦΠΚΑ. Οργανισμός προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, που θα προσδιορίσει τις περιοχές οι οποίες είναι υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας και θα προτείνει στο Υπουργείο Οικονομικών αυτές να μην βγουν καθόλου σε δημοπρασία και να μην γίνουν εκεί καθόλου επιχειρηματικές παύλα εμπορικές δραστηριότητες. Δεν θα διαφωνήσει κανείς με αυτό, σαν να λέω. Ούτε κανείς να νομίζει ότι ο Δήμος θέλει να μισθώνει για να αποκομίζει έσοδα. Η Δήμη. Από τη διαχείριση των παραλίων να γνωρίζετε. Μπαίνουν μέσα, το λέω σχηματικά, και ξέρετε γιατί μπαίνουν μέσα. Γιατί όταν δημοπρατείς ένα πύργο. Ναυαγοσώστη, ο οποίος έχει τιμή εκκίνησης 7 και 8 χιλιάδες το μήνα ο πύργος. Ο Πλατανιάς με 18 πύργους θέλει περίπου 650 με 700 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Δεν μου λέτε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Οι εκμισθώσεις μας δίνανε περίπου 100 χιλιάδες ευρώ. Mm-hmm. Το κράτος το συνειδητοποίησε και τα τελευταία δύο χρόνια έδωσε μια επιδότηση που σε εμάς ήταν περίπου 170 χιλιάδες ευρώ. 170 και 100, 270. Μέχρι 650 βάζαμε ίδιους πόρους συν την καθαριότητα. Την παραλία. Άρα, γιατί το κάνει αυτό ο Δήμος και ο κάθε Δήμος, για να μπορεί το προϊόν το τουριστικό να είναι με ασφάλεια για το λουόμενο, με καθαριότητα και για τον επισκέπτη και για το περιβάλλον, αλλά και για τον πολίτη τον ίδιο, και να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τέτοιες που μας κάνουν επιλέξιμους ως προορισμό. Δεν είναι ότι οι Δήμοι από τις παραλίες έβγαζαν τα έξοδά τους και είχαν κι άλλες 500.000 στο ταμείο τους. Να γίνει σαφές αυτό. Ναι, καλά κάνει και το επισημαίνετε, γιατί καμιά φορά σε μερικοί πολίτες έχουν αντίθετη εικόνα στο δικό τους μυαλό, ότι θησαυρίζεται από τις παραλίες. Κάθε ένας από τους Δήμους που είναι προορισμός, οι παραλίες του είναι πραγματικό θησαυροφυλάκιο. Ακριβώς. Γιατί θησαυροφυλάκιο, κυρία Καριωτάκη, γιατί αναπτύσσεται μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δουλεύουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, διανακύνονται πάρα πολλά τοπικά προϊόντα, γίνεται τόπος προορισμού επαναληπτικής προσέγγισης του επισκέπτη και αυτό για μας είναι ένας πλούτος και οικονομικός. Και κοινωνικός, αν θέλετε. Άρα λοιπόν, αυτό υπερασπιζόμαστε οι Δήμοι. Δεν είναι ότι από αυτό προσδοκούμε να έχουμε έσοδα που θα αφαιρούμε τα έξοδα, θα μας μείνει ταμείο θετικό, για να το πω έτσι σχηματικά. Αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στο νομοσχέδιο που δεν το διευκρινίζεται από τη στιγμή όπως έχει υποβληθεί. Και θα σας πω ποιο είναι. Όταν δεν θα γίνουν εγκαίρως οι μισθώσεις, λέει φέτος θα πάνε μέχρι 15 Μαΐου, άκουσα. Έτσι, ειδικά για την πρώτη χρονιά. Εγώ αμφισβητώ πάρα πολύ τη 15 Μαΐου, θα έχουμε μισθωθεί παραλύσεις όλη τη χώρα με το νέο σύστημα κτλ. Αλλά ας υποθέσουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Δεν μου λέτε, όταν επιβάλλονται πρόστιμα, όταν εσείς δεν έχετε κάνει σύμβαση, είτε γιατί το αμελήσατε, είτε γιατί καταπαθήσατε, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο κάνετε υπέρβαση του μισθωτηρίου συμβολέου. Τα πρόστιμα, ποιος θα τα παίρνει. Γιατί εγώ την ευθύνη την αποσοστική θα την έχω. Την ποινική, αν κάποιο ποινικεί, θα την έχω. Mm-hmm. Την καθαριότητα ως Δήμος θα την έχω. Την ευθύνη όλη αυτή θα την έχω. Α, το πρόστιμο το εισπράττει ποιος. Δεν το λέει εκεί πέρα ο νομοθέτης. Δεν το ξεκαθαρίζει. Αν είναι το κράτος να παίρνει το πρόστιμο για την παράνομη κατάληψη του χώρου που ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει, να δοθεί προστασία, καθαριότητα, προστασία για τις χελώνες που σημαίνει ειδικές, θα έλεγα, όχι παρατηρήσεις, υπερπρόσθετες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά να μαζεύονται οι καρέκλες το βράδυ για να μπορεί να γίνεται η επώαση των αυγών της χελώνας καρέκλα, που έχουμε πάρα πολύ κομμάτι γυαλού. Που είναι στο κομμάτι αυτό. Αν να τα παίρνει όλα το κράτος και να μας μείνει εμάς μόνο η ποινική και η οικονομική ευθύνη, δεν νομίζω ότι είναι σωστή η πρόνοια του νομοθέτη. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα το βάλουμε και στη διαβούλευση μεθαύριο εμείς, ότι δεν μπορεί το μεν μίσθωμα, εάν συνάπτεται μισθωτήριο, να πηγαίνει 640 με όλα τα παρελειπόμενα που ανέφερα προηγουμένως, ενώ αν δεν γίνει εγκαίρως και επιβληθεί πρόστιμο για την κατάληψη του αγιαλού, αυτό να πηγαίνει όλο στο σύνολό του στο ελληνικό δημόσιο. Και όλη η ευθύνη και η καθαριότητα και οι νομοσώστες να παραμένουν στην ευθύνη του Δήμου. Εγώ νομίζω, κύριε Δήμαρχε, μπλέξαμε στην αρχή της καινούργιας της θητείας. Μπλέξαμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση σε αυτό που πάει να γίνει. Όμως θα πρέπει να γίνει σαφές και ξεκάθαρο ότι για να λειτουργούμε σήμερα με πάρα πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσουμε τα προβλήματα και βεβαίως να πάμε και σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Που πάντα οι διαγωνισμοί είναι διαφανείς, γιατί είναι ανοιχτοί διαγωνισμοί. Και τώρα ανοιχτοί ήταν διαγωνισμοί. Δεν υπήρχαν κλειστοί διαγωνισμοί. Και τώρα προβλέπει ο νομοθέτης ότι οι όμορφες επιχειρήσεις έχουν προβάδισμα στη μίσθωση. Τους βάζει και συν 20% από την τιμή εκκίνηση. Καλώς το κάνει. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει αυτό. Αλλά ο τρόπος υλοποίησης
Και ο τρόπος με τον οποίο θα επιμεριστούν οι δαπάνες για να είναι οι παραλίες μας και ασφαλείς και καθαρές, θα πρέπει σε κάποιος να συνεκτιμηθεί και όχι να μετατοπιστεί ως ευθύνη καλή ώρα, όπως υπήρχε ένας άλλος νόμος τον Οκτώβριο, που μεταφέρει στους Δήμους την ευθύνη όλου του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της καθαριότητας σε αυτούς, χωρίς ούτε πόρο, ούτε υπαλλήλους, ούτε μεταβίβαση κάποιου εξοπλισμού. Αν δεν το γνωρίζετε, σας λέω λοιπόν, από το 24 όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν την καθαριότητα στο εθνικό δίκτυο, στο ΒΟΑΚ δηλαδή. Στην παλιά εθνική δηλαδή. Στην παλιά εθνική. Στο επαρχιακό δίκτυο δηλαδή. Σωστά. Και αυτή τη στιγμή με ποιους πόρους, μάλιστα και μια χρηματοδότηση, με ποια μηχανήματα, με ποιο προσωπικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω φωτίσαμε όσο μπορούσαμε να φωτίσουμε όλες τις πτυχές τώρα και των αλλαγών που έρχονται. Βεβαίως, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε προσεχώς. Και εμείς, να ξέρετε, με καλή διάθεση τα βλέπουμε τα πράγματα, αναδεικνύουμε τα προβλήματα για να βρεθεί η λύση. Και αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος των παρεμβάσεων των οποίων κάνουμε και ως Δήμο. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Επίσης. Επίσης. Λοιπόν.